Κυρίε και κύριοι, είναι αλήθεια ότι αν δεν πήρε ο λαό του Λεκανοπεδίου χαμπάρε τίποτα από το έργο της Περιφερειάρχη Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ, της κυρίας Δούρου, δεν φταίει αυτό ούτε βεβαίω και η Περιφερειάρχη, σύμφωνα με την επικοινωνιακή στρατηγική σα. Φταίει που το έργο σα είναι, όπω λέτε, αθόρυβο. Γι' αυτό βαλθήκατε να το διαδώσετε, δημιουργώντα μάλιστα και ειδικό site Μπα και το κάνετε και πιο φωναχτό. Και ξεκινήσατε και τι συνεντεύξει, προεκλογική περίοδο, είναι λογικό. Θέλουμε όμω να επισημάνουμε κάτι ότι η Περιφερειακή Αρχή, που βέβαια είναι πάλι έξω, θα έπρεπε να είναι λίγο πιο σεμνή. Μας επιτρέπετε, δεν χρειάζονται αυτές οι σαχλαμάρες του στυλ «Τώρα ήρθε η ώρα να χορέψουμε» ή τα απειλητικά μηνύματα προς τους κατοίκους της Δυτικής Αθήνας, που προχτές πήγατε και μιλήσατε, που βγάλατε πανό και λέγατε «Ετοιμαστείτε, θα συνεχίσουμε». Έστω και τώρα προσπαθήστε λίγο να τυθασέψετε τον βοναπαρτισμό σας, αυτό το βοναπαρτισμό που σας διακατέχει. Γιατί τα προβλήματα είναι πάρα πολλά, τα θύματα και οι καταστροφές είναι μεγάλες και κυρίως η πολιτική ζημιά που έχετε κάνει, η απογοήτευση από τη διάψευση ψεύτικων ελπίδων, η νόθευση του ριζοσπαστισμού είναι πάρα πολύ μεγάλη. Κανένας, εκτός από εσά, δεν κατάφερε να σας ξεπεράσει κανένας, κανένας δεν επιχείρησε να συκοφαντήσει όσο εσείς ριζοσπαστικές αριστερές ιδέες. Κανένας. Σε αυτό είσαστε πραγματικά ξεπεράστη. Γιατί αν κάτι φωνάζει στην ατική, είναι το αντιλαϊκό έργο που με μοιρασμένου ρόλους υλοποίησε η Κυβέρνηση και η Περιφέρεια, σε συνέχεια τον Προκατόχος σας. Αυτά είναι τα έργα που φωνάζουν στο μάτι και τη μάνδρα, όπου σε ένα χρόνο ο λαός τρίνησε πάρα πολλούς νεκρούς, λόγω της έλλειψης αντιπλημμυρικής προστασίας, αντιπυρικής πρόληψης και σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων και την ίδια ώρα σας άκουγε να δηλώνετε ότι έτυχε η στραβή στη βάρδια σας ή να πηγαίνετε με κάμερες για να κάνετε σοου όπως η γνωστή και αυτή η κατάθεση μήνυση, μήνυσης κατά παντός υπευθύνου. Αθόρυβη δουλειά λοιπόν, αλλά με εκοφαντικά αντιλαϊκά αποτελέσματα. Σήμερα, όπως και κάθε χρόνο, για τα πεπραγμένα της περιφέρειας, η κεντρική εισήγηση είναι κοινότυπη και αναμενόμενη. Μία χρήσιμη συζήτηση θα ήταν για τα μη πεπραγμένα της περιφέρειας. Αυτά δηλαδή για τα οποία δεσμευτήκατε προεκλογικά, προκλητικά εξαπατήσατε και σήμερα ξεπερνά κάθε φαντασία ο κινησμός με τον οποίο αντιμετωπίζετε αυτούς τους ανθρώπους. Οι εργαζόμενοι του Λεκανοπεδίου είναι βέβαιο ότι το 2014 απέρριψαν την πολιτική που εφαρμοζόταν και στην περιφέρεια Αττικής. Θεωρούμε το πιο προκλητικό για την περιφέρεια Αττικής τη χρηματοδότηση αυτή της περιβόητης έκθεσης Cannabis Expo. Δηλαδή, την έκθεση που όπως λέγατε για την κοινωνική νομοποίηση της Cannabis, του Χασίς δηλαδή. Εδώ μπορούμε να θυμηθούμε τους στίχους του Βάρναλη. Στη Σκούντα στο Αλισβερίσι, νόμιμο ήταν το Χασίσι, ο λαός να μην ξυπνήσει. Αυτό σας ταιριάζει γάντι. Αυτό θα σας συνοδεύει. Πραγματικά σκεφτήκαμε ότι η σημερινή συνεδρίαση θα ήταν άλλη μια αυτάρεσκη συνεδρίαση όπου θα αλληλοθαυμάζεστε, θα αλληλοχειροκροτήστε που είναι αποκαλυπτική της γύμνιας του έργου σας, της αδιαφορίας για τους κρίσιμους τομείς που αφορούν τις πραγματικές λαϊκές ανάγκες και την ικανοποίησή τους. Και δυστυχώς, έτσι γίνεται, είμαστε για μια ακόμη χρονιά στο ίδιο έργο θεατές. Θα μείνουμε μόνο στα κριτήρια των μεγάλων προβλημάτων που εμείς θεωρούμε ως προτεραιότητα και πώς στάθηκε η περιφέρεια Αττικής απέναντι σε αυτά. Τα μεγάλα ζητήματα, λοιπόν. Διαχείριση απορριμμάτων, διαχείριση λιμάτων. Ξεκινήσατε πριν πέντε χρόνια να θυμίσουμε με φιέστα στο Γυμναστήριο Άνω Λιωσίων, και κλείνετε φυσικά τη θητεία σας, πλημμυρίζοντας όλη την περιοχή στο σκουπίδι. Το κριτήριο για το πώς θα γίνει η διαχείριση των απορριμμάτων, για το ποιο θα την κάνει, με ποια μορφή, παραμένει αποτέλεσμα του πότε θα αποφασίσουν ποιοι όμιλοι, ποιοι επιχειρηματίες για να αναλάβουν τη διαχείριση των απορριμμάτων. Και μπροστά στους μεγαλοεργολάβους, με τους οποίους θα ανοίγατε πόλεμο Χάσατε και τη μιλιά σας και τις δίθεν διαφορές σας με τους προηγούμενους. Σταθείτε, έχει ένα ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον ότι δεν υπάρχει πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα από το Δήμο Φιλή, όπου βρίσκεται η Χωματερή και ο εδάφιλή. Εκεί μάθαμε μέσα στη βδομάδα ότι κατεβαίνετε και μαζί. Κατεβαίνει μαζί η Νέα Δημοκρατία με τον γνωστό υποψήφιο σημερινό δήμαρχό τη, τον κύριο Παππού, και μαζί με το για χρόνια υποψήφιο του συνασπισμού παλιότερα ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, τον κύριο Βάβουλα. Έτσι είναι. Από τα ψηλά της χωματερή στα βουνά ξεκινά το λεγόμενο προοδευτικό μέτωπο του ΣΥΡΙΖΑ ενάντια νέο νεοφιλελευθερισμό και την ακροδεξιά και στην περιφέρεια Αττικής. Βήμα-βήμα χτίζετε τις συμμαχίες σας, δείχνοντας και εικόνες από το μέλλον για το πώς θα συμφέροντα όποτε ξαναζοριστούν θα σας βάλουν όλους μαζί να ξαναξυ... ξανακυβερνήσετε. Διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων. Εντάξει τα ωραία λόγια που ακούσαμε, η Ανατολική Αττική είναι με βόθρους το έτος 2019. Λίγα χιλιόμετρα από την Ακρόπολη, που σε λίγο, με αυτά που είδαν και το φως της δημοσιότητας, και εμείς βλέπουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό και είμαστε φωνή βόντος εν τη ερήμο, λίγα χιλιόμετρα από την Ανατολική Αττική, αρχίζουν στην ίδια την Ακρόπολη να σηκώνονται μεγαθύρια, κτίρια έως και 30 μέτρα, που σε λίγο δεν θα τη βλέπουμε, γιατί όλα αυτά, γιατί αυτό το περιβόητο νόμο της κυβέρνησης η κυβέρνησης Παπαδήμου όχι μόνο τον οικειοποιηθήκατε, όχι μόνο αφήσατε να συντελείτε αυτό το έγκλημα αλλά έρχεστε και των υστέρων και κάνετε και τους έκπληκτους για το πώς σηκώνονται μεγάλα ξενοδοχεία ύψους 30 μέτρων μπροστά από την Ακρόπολη γιατί δίνετε γη και είδωρ στους επιχειρηματικούς ομίλους αυτό είναι ο καημός σας και αυτό υπηρετείτε. Για να είμαστε ακριβείς δηλαδή με νόμο της κυβέρνησης Παπαδήμου που έγινε νόμος Σταθάκη και νόμος Ζορμπά. Η πολιτική για την αντιπλημμυρική θωράκιση. Ποια πολιτική για την αντιπλημμυρική θωράκιση. Πέντε χρόνια τώρα δεν υπάρχει χρόνος που να μην έχουμε τεράστιες καταστροφές, θύματα από τις πλημμύρες. Για αντιπλημμυρικά έργα, στο σύνολο 485 προϋπολογισμένων εκατομμύριων, πιστώθηκαν, δηλαδή διατίθενται, μόνο 19.900. Σήμερα βέβαια το πρωί ακούσαμε την κυρία Δούρου ότι φτιάγνονται έργα 513-520 εκατομμύρια. Εντάξει, εξαγγελίες δεν κοστίζουν, αυτά είναι γνωστά. Ιδιαίτερα σε προεκλογική περίοδο είναι γνωστή η κυρία Δούρου. Την ίδια στιγμή όμως δεν συμβαίνει το ίδιο για άλλα έργα. Για τον πακτολό χρημάτων που προσφέρονται για παράδειγμα στην ανάπλαση του φαλυρικού όρμου στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, όπως λέτε. Απλά να θυμίσουμε ότι προεκλογικά πάλι γυρνάγατε με τον ψινάκι αγκαλιά στο Μαραθώνα και στο Μάτι και υποσχόσαστε στους κατοίκους ότι θα τους κάνετε μονακό. Το Μάτι μοιάζει περισσότερο με χειροσήμα. Αυτό να το έχουν υπόψη τους και οι κάτοικοι στο παραλιακό μέτωπο. Εδώ δώσατε 150 εκατομμύρια. Τα έχετε ψηφίσει και τα έχετε προϋπολογίσει. Τα 80 δόθηκαν άμεσα, μέσα στο 2017. Εδώ δεν υπάρχουν γραφειοκρατικά εμπόδια. Δευτέρα δίνει την παραχώρηση από την κυβέρνηση. Τρίτη εγκρίνονται ως δικές σας του Ιδρύματος Νιάρχος. Τετάρτη ξεκινούν τα έργα fast track διαδικασίε, όπω συνηθίζεται να λέτε στο Υπουργικό Συμβούλιο, μαζί με τα στελέχη τη Νέα Δημοκρατία του ΠΑΣΟΚ που υπουργοποιήσατε. Τα αναγκαία αντιπλημμυρικά όμω καρκινοβατούν. Ο Κυφισό, για παράδειγμα, καταστράφηκε το 2014 και μπαλώθηκε σε ορισμένα σημεία το 2019. Και όλα αυτά τα χρόνια έτρεμε και τρέμει ο κόσμος κάθε φορά που βρέχει. Όμως να σας πω και κάτι έχετε χάσει και λίγο το μέτρο. Σας ακούγαμε σήμερα να μιλάτε για τη μάνδρα και τις ευθύνες της. Μου φαίνεται ξεχάσατε ότι εννιά μέρες πριν την καταστροφή διαβεβαιώνατε τους κατοίκους ότι δεν υπάρχει κίνδυνος πλημμύρας, η περιοχή είναι θωρακισμένη, θυμάστε, λέγατε ακόμα και για πλημμυρικά φαινόμενα που γίνονται μία φορά στα 100 χρόνια. Γιατί το λέμε αυτό. Γιατί την πολιτική ευθύνη, για την καταστροφή και τα θύματα, την πολιτική ευθύνη λέμε, την έχετε. Και αυτό δεν αλλάζει όσες γνωματεύσεις και να παραγγείλετε, όσα πορίσματα και να φτιάχνετε μόνοι σας, μόνοι σας να τα εγκρίνετε και μόνοι σας να τα διαφημίζετε και στις τηλεοράσεις. Η κοινωνική πολιτική. Για σας είναι η αναδιανομή της ακραίας στόχιας. Και εδώ όμως Θέλουμε να πούμε ότι οι εξαγγελίε σε σχέση με τι πράξει είναι η μέρα με τη νύχτα. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, το πέραμα. Πού είναι ο Γαβρίλη, Βγήκε και αυτό έξω. Λοιπόν, για το πέραμα, αυτό το κονδύλι που δεν ξεπέρναγε τις 400.000 ευρώ, αυτό το κονδύλι, συζητιέται στο Περιφερειακό Συμβούλιο από το έτος 2012. Ήρθατε κι εσείς, το ξαναεγκρίνατε. Ξαναεγκρίθηκε το 14, το 15, το 16, το 17, το 18, τώρα έχουμε 19. Μπορείτε να μας πείτε αν έχετε δώσει ένα ευρώ. Ένα ευρώ αν έχετε δώσει από αυτό το κονδύλι. Δεν έχετε δώσει τίποτα. Έτσι συμβαίνει και για τα υπόλοιπα κονδύλια της περιβόητης κοινωνικής σας πολιτικής. Από κωδικό σε κωδικό και από χρόνο σε χρόνο. Όταν όμω πρόκειται για μεγάλου επιχειρηματικού ομίλου, ξεπερνάτε εκεί κάθε είδου γραφειοκρατία, ακόμα και με τροπολογίε με ταχύτατου ρυθμού στη Βουλή μέσα σε ένα βράδυ. Αντισυσμική θωράκιση. Τι να συζητήσουμε. Ανύπαρκτη. Εντελώ ανύπαρκτη. Αντιπυρική προστασία. Θα τελειώσουμε, κύριε Πρόεδρε. Επίση ανύπαρκτη. Και η κατάσταση παραμένει επικίνδυνη. Εμεί το τονίζουμε τώρα που είναι φλεβάρης. Η κατάσταση παραμένει επικίνδυνη και μετά την τεράστια καταστροφή στο μάτι και στην κινέτα. Τόσους μήνες μετά τα προβλήματα είναι εκεί. Δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Ακόμα και οι πυροσβέστες μας καταγγέλουν ότι δεν έχουν σήμερα που μιλάμε ούτε σύστημα τηλεπικοινωνιών. Την ώρα της μάχης επικοινωνούν με τα κινητά τους. Θα πει κανένα είναι ευθύνη της περιφέρειας. Ναι, είναι ευθύνη της περιφέρειας. Εκεί που θέλετε και εκεί που έχετε κάνει τα ανιτερέσια σας, ξέρετε να δίνετε. Όπως αυτό που ούτε καν πέρασε από εδώ πέρα για περιπολικά, για ε, οχήματα διαφόρων ειδών που δώσατε στη Δυτική Αττική, στη Διεύθυνση εκεί, της αστυνομίας. Ιδιαίτερα για αυτές τις περιοχές, για την Κινέτα και το Μάτι θέλουμε να πούμε, είναι αλήθεια ότι πηγαίνετε και φεύγετε μόνο όταν έχει κάμερα. Γιατί λέτε ότι δεν πηγαίνετε με τις κάμερες μόνο όταν έχει κάμερα πηγαίνετε και φεύγετε και σε προστατευμένο περιβάλλον και δεν ξέρετε για παράδειγμα ή γνωρίζετε αλλά κάνετε το κορόιδο ότι εκεί πέρα αυτό που μας κατήγγυλαν οι άνθρωποι είναι ότι ακόμα και σήμερα τόσους μήνες μετρά πληρώνουν δύο φορές. Πληρώνουν λογαριασμούς για το σπίτι που νοικιάζουν και πληρώνουν και λογαριασμούς αν έχετε το Θεό σας ακόμα και σήμερα και για το σπίτι που είναι καμένο. Για ηλεκτρικό, για νερό και για τηλέφωνο. Τόσους μήνες μετά. Και να θυμίσουμε επίσης ότι το καλοκαίρι ενοχοποιήσατε όσους κάηκαν για την αυθαίρετη δόμηση. Όλοι θυμόμαστε τα πρωτοσέλιδα του φιλικού σας τύπου ότι θα καβαλάγατε την πουλντόζα και θα γκρεμίζατε την αυθαίρετη δόμηση. Και χωρίς ίχνος ντροπή, μετά από λίγο η κυβέρνησή σας έφερε έναν ακόμα νόμο για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων στους Αιγιαλούς και τα δάση, ιδιαίτερα φυσικά, για τις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Δεν μπορούμε φυσικά να μιλήσουμε για τα αναγκαία για την νεολαία έργα, όπως τα αθλητικά έργα. Εδώ είμαστε πάρα πολύ μακριά. Φυσικά δεν είναι πάρα πολύ μακριά τα εκατομμύρια που δίνεται, χωρίς εκεί να μετράτε και τα ψηλά, στους ιδιοκτήτες των ποδοσφαιρικών ΠΑΕ, τα οποία, προεκλογικά να θυμίσουμε, τα καταγγέλατε. Και πολύ καλά κάνατε και τα καταγγέλατε. Και εμεί τα καταγγέλαμε. Τώρα τι γίνανε αυτά. 35 εκατομμύρια στο Μελισανίδη, 7 εκατομμύρια στον άλλον για τι Σουίτε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα, και πάει λέγοντα. Τι έγινε τα πέντε χρόνια όσον αφορά τη συντήρηση, φύλαξη και ασφάλεια των πάρκων και των πλατιών, ώστε ο κόσμο να μπορεί να πηγαίνει με ασφάλεια, οι οικογένειε με τα παιδιά του να απολαμβάνουν του ελάχιστου ελεύθερου δημόσιου χώρου που υπάρχουν. Μιλάτε εδώ για το πεδίο του Άρεο. Το οποίο λίγο πολύ το παρουσιάζεται σαν ένα παραδεισένιο κήπο. Λοιπόν, μπορούμε, αν θέλετε, να πάμε στο πεδίο του Άρεο, ακόμα και τώρα, να φύγουμε από εδώ πέρα να πάμε. Να δούμε πώ είναι. Και δεν αλλάζει η κατάσταση επειδή προεκλογικά το σουλουπόσατε λίγο για να πάτε να φωτογραφηθείτε και να δώσετε συνέντευξη. Η κατάσταση παραμένει πάρα πολύ δύσκολη και στο πεδίο του Άρεο και στο πάρκο Τρίτσι και στο Αττικό Άλσος από την υποχρηματοδότηση, την υποστελέχωση. Αυτό δεν αλλάζει. Τα όποια έργα για βασικές υποδομές είναι αποσπασματικά, αναποτελεσματικά, ανεπαρκή και εμείς αυτό που έχουμε να τονίσουμε είναι ότι δεν υπάρχει συνολικό σχεδιασμός. Ποτέ πέντε χρόνια δεν φέρατε κάτι τέτοιο. Δεν φέρατε ένα συνολικό σχεδιασμό για τα ρέματα. Ένα συνολικό σχεδιασμό για την αντιπλημμυρική θωράκιση ένα συνολικό σχεδιασμό για την αντιπυρική δόραξη. ένα συνολικό σχεδιασμό για την αντισυσμική θώρακιση, ένα συνολικό σχεδιασμό για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Τίποτα από αυτά δεν φέρατε. Έργα αποσπασματικά, εμβαλωματικά, ανεπαρκή. Αυτή είναι η πραγματική κατάσταση. Εμείς λέμε ότι μπορεί να αλλάξει. Και ένα πρώτο βήμα είναι να σας τιμωρήσουν οι εργαζόμενοι σε αυτές τις εκλογές. Και να μην υπάρξει επιστροφή σε χρεοκοπημένες πολιτικές επιλογές που μας έφεραν εδώ που μας έφεραν.